Να πάμε όμως στον κύριο Σπύλιο Λιβανό, ο οποίος είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιβανέ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, κύριε Λιβανέ, δεν ξέρω εδώ από πού να το πιάσουμε. Με βάση το χρόνο, η επικαιρότητα πρέπει να έρθει μπροστά. Αλλά εγώ θα το πάω ανάποδα. Πάμε λίγο να δούμε τα συμπεράσματα, γιατί έγινε και η συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία για τα συμπεράσματα που αφορούν το κομμάτι των εκλογών, των ευρωεκλογών, των περιφερειακών εκλογών. Βγήκαν κάποια συμπεράσματα. Θα ήθελα όμως να ακούσω τα δικά σας συμπεράσματα. Η προσωπική μου άποψη, την οποία έχω καταθέσει και αρμοδίως εσωτερικά στο κόμμα, οπότε αισθάνομαι την άνεση να τη λέω και δημόσια πια, είναι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και αφήνω απ' έξω ένα κομμάτι που φαντάζομαι το συζητήσουμε αργότερα, στήριξε κόμματα όπως Χρυσή Αυγή. Εκ των πραγμάτων, γιατί είναι στην επικαιρότητα. Ναι, η πλειοψηφία λοιπόν των πολιτών προσήλθε στις κάλπες και έστειλε ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, το οποίο έχει να κάνει αφενός με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, που θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία συνεχίζει να τη θέλει. Αφετέρου με μια διάθεση αλλαγή στο επίπεδο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Και κατά τρίτον, συμπεραίνω εγώ σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι πολίτες θέλουν, νομίζω, τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα, την εθνική συνεννόηση και ταυτόχρονα την πρακτική λύση σε προβλήματα που τους κατατρέχουν καθημερινά. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή που είμαστε στην κυβέρνηση θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που ουσιαστικά δεν καθορίζει κυβερνήσεις, πριν όμως δείχνει τάσεις, και να συνεχίσουμε με σοβαρότητα την πορεία διαπραγμάτευσης με τους εταίρους και δανειστές από τη μια μεριά, και από την άλλη να κάνουμε μια στροφή στα θέματα της καθημερινότητας, γιατί δεν μπορεί να ταλαιπωρούνται χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πια και τη δυνατότητα να εισφέρουν στον δημόσιο κορβανά, να τους απαλύνουμε αυτόν τον πόνο, να έρθουμε να εκλογικεύσουμε την πολιτική προς την κοινωνία και να την εξηγήσουμε όπου χρειάζεται καλύτερα. Αυτό το οποίο περιγράφεται, να το περιμένουμε να το δούμε και στον ανασχηματισμό? Νομίζω ότι αν δεν το δούμε αυτό στον ανασχηματισμό, φοβάμαι ότι θα μπούμε σε μια περίοδο όπου θα προσπαθεί η κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση του χρέους, που είναι και η αποστολή η βασική αυτή τη στιγμή της σημερινής ή όποιας κυβέρνηση ήταν στα πράγματα, και ταυτόχρονα η αντιπολίτευση με ανεύθυνο και λαϊκιστικό τρόπο θα χαϊδεύει τα αυτιά των ανήμπορων Ελλήνων για να διεκδικήσει την ψήφο τους όσο πιο γρήγορα μπορεί. Πάντως, σε εθνικές εκλογές. Κύριε Λιβανέ, σε αυτή τη διαπραγμάτευση του χρέους φαίνεται ότι η υπόθεση κούρεμα όλο και πάει πίσω, όλο και πάει πίσω. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έπρεπε να το συζητάμε, έπρεπε να γίνεται κουβέντα. Φαίνεται ότι αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι αφήστε το, παιδιά, αυτό δεν το πειράζουμε. Νομίζω ότι η θέση του κύριου Σόιμπλε είναι αυτή. Η θέση δικιά μας, η θέση εκκίνησης, η θέση διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι, ας μην τη βάλουμε μόνο μέσα στους όρους κούρεμα ή μη κούρεμα, θα πρέπει να είναι η ελάφρυνση, έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμο, πραγματικά βιώσιμο. Θα συμφωνήσω εγώ μαζί σας, αλλά για να καταστεί βιώσιμο, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, χωρίς κούρεμα δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, θυμάστε όμως όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, ουδείς τόλμα για να βάλει στο στόμα του τη λέξη κούρεμα. Τότε ήταν κάτι κακό, τώρα ξαφνικά έχει γίνει κάτι καλό. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πιο δύσκολη αυτή η ιστορία και κυρίως η διαπραγμάτευσή της. Γι' αυτό και για να πάμε και την κουβέντα και ένα βήμα παραπέρα, εγώ είμαι σε αυτούς που πιστεύουν ότι η παραμονή του κύριου Στουρνάρα στο τιμόνι αυτής της διαπραγμάτευσης, μάλιστα, θα είναι πολύ χρήσιμη. Α, εσείς είστε από αυτούς που λένε να μείνει ο Στουρνάρας? Εγώ θεωρώ ότι είναι τόσο, με την εμπειρία που έχω, πρώτον ως οικονομολόγος, δεύτερον με μια επαφή διαρκή που έχω με τις Βρυξέλλες, αντιλαμβάνομαι ότι η δυσκολία του χειρισμού αυτής της υπόθεσης είναι τέτοια. Μισό λεπτό, γίνει σαν να μας λέει τώρα να μείνει ο Στουρνάρας επειδή τον θέλουν οι Βρυξέλλες. Είναι σαν να λέω, και δεν είναι σαν να λέω, το λέω ευθέως, ότι πιστεύω ότι ο Στουρνάρας δεν έχει την πολιτική στόφα για να καταλάβει ορισμένες φορές στο δημόσιο λόγο του πώς μπορεί να εκνευρίσει τους Έλληνες πολίτες. Απ' την άλλη όμως μεριά θεωρώ ότι είναι ένας ικανός άνθρωπος, τίμιος, ο οποίος ξέρει πολύ καλά το ζήτημα το οποίο διαπραγματεύεται,
έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των ξένων και θεωρώ, παρά το γεγονός ότι δεν φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ δημοφιλής, δεν έχω δημοσκοπήσεις, εκτίμηση κάνω, έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων στο ότι ξέρουν ότι αυτός τουλάχιστον ξέρει γιατί μιλάει. Διότι πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες και πολλές Ελληνίδες θεωρούν ότι πολλές φορές οι πολιτικοί επιφανειακά διαχειρίζονται θέματα. Δεν νομίζω ότι ισχύει το ίδιο για τη γνώμη του για τον κύριο Στουρνάρα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι και μια, έχει μια διάσταση τεχνοκρατική η διαπραγμάτευση αυτή του χρέους, η οποία βεβαίως περιβάλλεται από την πολιτική, έτσι. Αλλά το τεχνοκρατικό της κομμάτι και την εμπειρία που έχει αποκτήσει ο Στουρνάρας και την, την ανθρώπινη αλλά και τεχνοκρατική επαφή που έχει κάνει με τους ομολόγους του, θεωρώ... Εγώ τουλάχιστον τη βρίσκω χρήσιμη. Ενδιαφέρουσα. Παρ' όλα αυτά, ένας ανασχηματισμός, όπως είπαμε και όπως είπατε και πριν, είναι πρώτο πυλών και θα πρέπει να γίνει. Έχει αναγγελθεί. Αυτό όμως πώς θα γίνει με τη Βουλή κλειστή, κύριε Βανέ. Ο ανασχηματισμός σε επίπεδο προσώπων δεν είναι μια κουβέντα που εγώ τουλάχιστον μπορώ να αντιμετωπίσω, γιατί δεν μου ζήτησε κανείς τη γνώμη μου. Όχι, όχι. Σε επίπεδο πολιτικής, νομίζω ότι. Ξεκινώντας λοιπόν με την. Γιατί ο ανασχηματισμός, η βάση του είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι δεν είναι, είναι η οικονομική μας πολιτική. Όχι, η ερώτησή μου είναι περισσότερο ανασχηματισμός με κλειστή βουλή, είναι λίγο πρωτόγνωρο. Εντάξει, θα πάμε στην κλειστή βουλή, αλλά να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για το άλλο θέμα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να. Ο κύριος Στουρνάρας ή εν πάση περιπτώσει αν υπάρχει κάποιος άλλος Έλληνας που μπορεί να κάνει σε αυτό το επίπεδο αυτή τη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να έχει δίπλα του και ανθρώπους οι οποίοι θα τον συμπληρώνουν στα πολιτικά ζητήματα. Κάπως έτσι θα το βλέπα εγώ δηλαδή. Τώρα, όσον πάμε αφορά και στο κλείσιμο της Βουλής. Όσον αφορά στο θέμα του κλεισίματος της Βουλής, όλοι παρακολουθούμε την πολιτική τα τελευταία χρόνια και ξέρουμε ότι έτσι οι ξαφνικές κινήσεις κλεισίματος της Βουλής για τα θερινά τμήματα έχουν ξαναγίνει. Είναι μέσα στο συνταγματικό δικαίωμα αυτή η ιστορία. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο άρθρο την περιγράφει, αλλά πάντως. Δεν υπάρχει κάποια παράτυπη πράξη. Το πιο χαρακτηριστικό κλείσιμο είναι αυτό που έγινε με την κυβέρνηση Καραμαλή. Ναι, το και στη συνέχεια πήγαμε σε εκλογές. Αν κάνουμε συνειρμούς, δεν νομίζω ότι κανείς είναι χαρούμενος. Αλλά σε κάθε περίπτωση εύχομαι και πιστεύω ότι με απόλυτα καθαρές και δημοκρατικές διαδικασίες τα θερινά τμήματα θα λειτουργήσουν. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, συγγνώμη Τάκη. Να περάσουμε λίγο στην ιστορία της Χρυσής Αυγής πολύ γρήγορα και επειδή είσαστε γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εχθές είδαμε ένα μπαράζ κατηγορητηρίων προς στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, από τη Χρυσή Αυγή, τα οποία γύρισαν την ατζέντα και ήρθαν ο κύριος Μημαράκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ήρθαν υπόλογοι να εξηγήσουν εάν επικοινωνούσαν και αν δεν επικοινωνούσαν, εάν είχαν το τηλέφωνό τους μέσα ή αν δεν είχαν το τηλέφωνό τους μέσα. Αυτό εσείς πώς το εκλαμβάνετε, το ότι βρέθηκαν σε θέση απολογητή? Δηλαδή, στην ουσία, η Χρυσή Αυγή επέβαλε την ατζέντα της, έτσι? Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Βέβαια, την επέβαλε με έναν κουτσομπολίστικο και, κατά τη γνώμη μου, απολύτικο τρόπο. Πλην όμως, επί της ουσίας τώρα να τοποθετηθώ. Ο μεν κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο σε ένα... Ναι, ναι, στον κύριο Χατζηνικολάου πριν από λίγο είπε ότι δεν έχω καμία επαφή. Ακριβώς, ο δε κύριος Μουρούτης από ό,τι είδα στο ίντερνετ έχει βγάλει ρητή διάπιωση. Ας μην μπούμε λοιπόν στα πρόσωπα. Νομίζω, κύριε Λιβανέ, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι πλέον μέσα από το χθεσινό, μέσα από τις χθεσινές ασχήμιες, δίνεται τροφή στην κουβέντα που αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, κεντροδεξιά, μάλλον μια Νέα Δημοκρατία προς το κέντρο ή προς τα δεξιά της? Πολιτικά να πω ότι η δικιά μου προσπάθεια από τη θέση που με έχει βάλει ο πρόεδρος του κόμματος είναι να οθήσουμε αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία προς το κέντρο, να το πω έτσι απλά. Εκτιμώ ότι και πολιτικά αλλά και ιδεολογικά εμείς δεν πρέπει να γυρνάμε συνέχεια και να κλεφτοκοιτάμε προς τη δεξιά. Θυμίζω πως ο πρώην πρόεδρος του κόμματος θεωρούσε το λαός ακόμα άκρο και έλεγε ότι δεν συνομιλούσε μαζί του. Έχει κάνει δήλωση ο κύριος Καραμαλής γι' αυτό. Δεν συνομιλώ με τα άκρα. Τα πολιτασικά κόμματα είναι κέρδος για την κοινωνία. Τα κόμματα σούπερ μάρκετ όπως ήταν στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, μνημόνιο, ευρωσκεπτικισμός,
σκληρή αριστερά υπάρχει δυνατότητα να τα δούμε όπως τα βλέπαμε, ας πούμε, τη δεκαετία του 90. Άρα η δικιά μου προσήλωση στην κεντροδεξιά λογική, στην ευρωπαϊκή, στην εξυγχρονιστική λογική της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη. Θεωρώ δε ότι είναι γόνιμος ο διάλογος με τους εκπροσώπους της άλλης άποψης. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν οι εκφραστές της λαϊκής και πιο σκληρής δεξιάς άποψης μέσα στη Νέα Δημοκρατία, και εκτιμώ ότι σε ένα δημοκρατικό κόμμα αυτές οι δύο τάσεις, ή αν υπάρχει και μια τρίτη, πρέπει να συγκρούονται σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό και να βγαίνει η κοινή συνισταμένη, όπως βγαίνει και σε όλα τα ευρωπαϊκά χριστιανοδημοκρατικά κόμματα. Τώρα, στο κομμάτι της σχέσης με τη Χρυσή Αυγή, εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία, μα καμία ανοχή. Εκτιμώ ότι ταχύτατα και σωστά εκδιώχθηκε ο κ. Μπαλτάκος. Δεν είχε καμία δουλειά να κάνει αυτό που έκανε. Αν υπάρχουν κι άλλοι Μπαλτάκοι, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θέλω να βρίσκομαι στη Νέα Δημοκρατία με αυτούς. Είναι σαφές αυτό το οποίο είπατε, κύριε Λιβανέ. Να σας ευχαριστήσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ και χαίρομαι που είστε στο μικρόφωνο, γιατί και από την πλευρά των δημοσιογράφων χρειάζονται νυφάλιες δημοκρατικές και σοβαρές ψαγμένες απόψεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.